πλησιάζουν Χριστούγεννα. Το μυστήριο αυτό, όπως είπαμε, είναι υπέρλογον, πολύ υψηλό. Είναι όμως μυστήριον ταπεινώσεως. Είναι μυστήριο το οποίο φανερώνει την ταπείνωση του Θεού μας. Ποιοι το καταλαβαίνουν? Οι ταπεινοί. Οι άνθρωποι οι οποίοι μπροστά στο παιδί, το Άγιο Παιδί της Φάτνης της Βηθλεέμ, γίνονται και αυτοί με παιδική ψυχή. Το παιδί, λέει, είναι ταπεινό εκφύσεως. Γιατί? Είναι αφελές. Είναι αθώων και εξαρτάται. Και όποιος ταπεινώνεται ως παιδί γίνεται κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών και κοινωνός της Θείας Χάριτος και κάνει χώρο στην καρδιά του για να την επισκεφθεί ο όντως ταπεινός μας Κύριος. Ο Κύριος μας τα Χριστούγεννα θα έρθει ακόμα μια φορά. Δεν θα ζητήσει από μας τίποτα. Είναι ταπεινός όχι μόνο στις πράξεις του, αλλά και στις απαιτήσεις του. Θα απαιτήσει και από μας ταπείνωση. Ταπείνωση σκέψεων, λόγων, πράξεων. Θα απαιτήσει και εμείς να ταπεινωθούμε. Ταπεινωθείτε, θα μας πει. Κάμστε τον τράχυλό σας. Μοιάστε κι εσείς με την καμήλα, η οποία καμήλα και όταν φορτώνεται γονατίζει, αλλά και όταν ξεφορτώνεται γονατίζει. Και πώς να μοιάσουμε με την καμήλα? Να, γονατίσαμε και προσκυνήσαμε όχι το Θεό και φορτωθήκαμε τις αμαρτίες μας. Και οι αμαρτίες μας είναι φορτίον δυσβάστακτο. Να ξαναγονατίσουμε. Να ξαναγονατίσουμε για να μας ξεφορτώσει ο Κύριος μας. Να πάρει αυτό το φορτίο των αμαρτιών μας. Να ταπεινωθούμε. Να κάνουμε μια πράξη ταπεινώσεως. Να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας. Να κάνουμε κάποιες υποτιμητικές εργασίες όπως φαίνονται στα μάτια των πολλών. Αλλά να φτάσουμε και στη μεγάλη ταπείνωση, να καταθέσουμε τις αμαρτίες μας και να αποθέσουμε το βάρος των αμαρτιών μας. Είπαμε, είναι ταπεινός και στις απαιτήσεις. Βρώμικα πράγματα μας ζητάει ο Χριστός, τις αμαρτίες μας. Και όπως την πρώτη φορά γονατίσαμε εις τον διάβολο και μας φόρτωσε ένα σαμάρι και ένα φορτίο βαρύ τις αμαρτίες μας, αυτή τη φορά να γονατίσουμε θετικά, ταπεινά, για να έρθει ο Κύριος και με το μυστήριο της μετανοίας να πάρει τις αμαρτίες μας. Πώς θα το κάνουμε, πότε θα το κάνουμε? Τη νύχτα των Χριστουγέννων. Βέβαια η εξομολόγηση πρέπει να γίνει από πριν. Όμως, έστω και εκείνη τη νύχτα που θα είμαστε μόνοι στο δωμάτιό μας, που θα έχουμε μπροστά μας την εικόνα της γεννήσεως, που όλο το σύμπαν θα πανηγυρίζει, που οι άγγελοι θα υμνούν, που ουράνια φωτοχυσία και ουράνια μελωδία θα γεμίζουν τα πέρατα του ουρανού, και ενώ όλα θα σκυρτούν από αγαλίαση, ένας θα εξακολουθεί να είναι ταπεινός στη Φάτνη, τότε εκείνη τη νύχτα κι εμείς να συγκινηθούμε, να ταπεινωθούμε και να πάρουμε κι εμείς τον δρόμο της ταπεινώσεως. Μπροστά στην εικόνα της γεννήσεως να κλάψουμε, να συγκλονιστούμε και από όρθιοι και εγωιστές που είμαστε να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε και να πούμε στον Κύριό μας: Χριστέ μου, γεννήθηκες για μένα, σε παρακαλώ αναγέννησέ με. Χριστέ μου, ταπεινώθηκες, ύψωσέ με τον τεταπεινωμένον τη αμαρτία. Χριστέ μου, ήλθε στη γη, πάρε με στον ουρανό. Έγινες άνθρωπος, κάνε με Θεό κατά χάρη. Ήρθες στο στάβλο, έλα και στη δική μου κτηνώδη καρδιά και κάν την υπερό, θρόνο σου, υποπόδιό σου. Και όταν έτσι γονατισμένοι
παρακαλέσουμε το Θεό μέσα μας να υψωθεί μια απόφαση δια ταπεινώσεως, δια μετανοίας, δια εξομολογήσεως και εγιγερμένοι πλέον να πούμε προσκυνούμεν τη γένα σου Χριστέ, δείξον ημίν και τα θεία σου Θεοφάνεια. Αμήν.